Αντικείμενο λοιπόν το number και τώρα θα δούμε τις μεθόδους του, θα δούμε δηλαδή τις μεθόδους που υπάρχουν στο number.prototype, άρα λοιπόν τα αντικείμενα τα οποία κατασκευάζονται έχουν πρόσβαση σε αυτό και βεβαίως και τα primitives τα οποία γίνονται boxing. Οπότε αυτές οι μέθοδες τις οποίες βλέπεις είναι αυτές που είδαμε προηγουμένως εδώ, τώρα τις βλέπουμε μία-μία αναλυτικά και είναι συνηθισμένε πράξει οι οποίε γίνονται πάνω σε αριθμού, κυρίω όσον αφορά την εμφάνισή του. Δηλαδή, έχουμε την του exponential, η οποία εμφανίζει τον αριθμό σε επιστημονική μορφή και τον επιστρέφει ω σύμβολο σειρά. Βλέπει, στο παράδειγμα, έχουμε τον αριθμό χ, ο οποίο είναι 10,115, και αμέσω μετά έχουμε το χ τελεία του exponential. Αλλά αυτό το οποίο κάνει είναι ότι μα τον επιστρέφει σε επιστημονική μορφή. Το fixed με όρισμα τον ή μορφοποιεί τον αριθμό νί με, με νη δεκαδικά ψηφία, κάνοντα στρογγυλοποίηση. Άρα λοιπόν σε αυτό εδώ το παράδειγμα έχουμε τον αριθμό χ και αμέσως μετά γίνεται το boxing σε κάθε κλίση γιατί είναι primitive όπως βλέπεις αρχικά. Γίνεται το boxing, καλή τη μέθοδος του fixed με με το 2 που σημαίνει ότι θα έχουμε δύο δεκαδικά ψηφία έτσι και πράγματι βλέπεις ότι αφού τα, δύο, τα τρία ψηφία τα οποία είχε ήταν 115 έγινε στρογγυλοποίηση στα δύο δεκαδικά και έτσι έχουμε το 10,12. Το Precision με όρισμα το E, μορφοποιεί τον αριθμό με νη σημαντικά ψηφία, πάλι γίνεται στρογγυλοποίηση. Οπότε σε αυτό εδώ το παραδειγματάκι έχουμε το χ του Precision με όρισμα το 3, είναι ότι θα πάει στον αριθμό 10,115 και θα τσιμπήσει τα τρία σημαντικά ψηφία, δηλαδή τα τρία αριστερότερα ψηφία, είναι το 1, το 0 και το 1. Και άμεσα μετά στο υπόλοιπο αποτέλεσμα θα γίνει στρογγυλοποίηση, δηλαδή εδώ πέρα βλέπουμε το αποτέλεσμα 10,1 τελικά. Αν είχα βάλει η χή του Precision Merge με, με το 4, το αποτέλεσμα θα ήταν 10,12. Άμεσο μετά έχουμε την του string, η οποία μετατρέπει τον αριθμό σε σύμβολο σειρά. Χ του string, και εδώ πέρα η εκτύπωση εντάξει δεν φαίνεται, αλλά είναι σύμβολο σειρά. Του local string μετατρέπει τον αριθμό σε σύμβολο σειρά, λαμβάνοντα υπόψη το local του browser. Θα ασχοληθούμε λίγο με αυτό το θέμα και στη συνέχεια. Είναι κάπως προχωρημένο γιατί αυτά έχουν να κάνουν με εφαρμογές οι οποίες θέλουμε να είναι πολύ γλωσσές. το local σημαίνει εντοπιότητα, δηλαδή ότι θέλουμε ανάλογα με το που βρίσκεται ο υπολογιστή και τις ρυθμίσεις οι οποίες υπάρχουν στο browser, να βγαίνουν διαφορετικά αποτελέσματα. Εντάξει, ας το ρίξουμε πάντως μια ματιά, αυτή τη στιγμή εμένα ο browser μου είναι στα αγγλικά, οπότε στα αμερικάνικα αγγλικά, γιατί έχει και σημασία σε ποια αγγλικά αναφερόμαστε τέλο πάντων, αλλά αν τσιμπήσω τον αριθμό που λε και πάω και του γράψω του local string και αμέσως μετά υπάρχει ένας κωδικός, μπορείς να το γράψεις, να ψάξεις local στο Google και θα σου βγάλει σε κάποιο άρθρο της Wikipedia αν πας, όλα τα local τα οποία είναι διαθέσιμα, αν πάω και του πω, δηλαδή το LGR το οποίο είναι το ελληνικό Τότε ο αριθμός βλέπει ότι βγαίνει με το κόμμα και όχι με την τελεία. Έτσι, οι Αμερικάνοι και οι Άγγλοι και άλλοι το κάνουν με την τελεία. εμείς το κάνουμε με το κόμμα, το διαχωρισμό των δεκαδικών ψηφίων. Και έτσι λοιπόν αυτή η μετατροπή, αυτό το οποίο κάνει, είναι ότι εμφανίζει του αριθμού με τη μορφή την οποία θέλουμε. Και βέβαια εδώ μπορεί να γίνει και μια ξεχωριστή ενότητα μαθημάτων. Γιατί εκτός από την απεικόνηση των αριθμών. Άλλα πράγματα τα οποία έχουν σημασία είναι λεκτικά, είναι επίσης και ποσά, εντάξει. δηλαδή συναλλάγματα, τέτοια κτλ. Ω εδώ όμως για να ρίξουμε μια ματιά σε αυτή τη μέθοδο. Πάμε και στη value of, όπου πηγαίνει και επιστρέφει πρακτικά το primitive. Επιστρέφει ένα primitive το οποίο έχει α, την τιμή η οποία είναι αποθηκευμένη στο αντικείμενο number. Η μέθοδη αυτή λοιπόν είναι μέλη του πρωτοτύπου number prototype και μια παρατήρηση μικρή γιατί θα μπορούσε κάποιο να το έχει απορία ότι κοίτα να δεις, θυμάσαι που κάναμε τις συμβολοσυρές στο επόμενο μάθημα θα μιλήσουμε αναλυτικά για τις συμβολοσυρές και πάμε και γράφουμε μια συμβολοσυρά ας πούμε σε double coach και αμέσως μετά μπορούμε να γράψουμε τελεία και έπειτα να έχουμε πρόσβαση στις μεθόδου συμβολοσυρά τελεία length τώρα αυτό αν το πάμε σε λεπτομέρεια τι είναι, είναι ένα literal συμβολοσυράς που αμέσω μετά πηγαίνουμε και έχουμε πρόσβαση στο literal, έχουμε πρόσβαση σε property. Εντάξει, το ίδιο δεν ισχύει στου αριθμού. Δηλαδή, το 12,11 είναι literal αριθμό Ωστόσο, πάνω σε λίτρα αριθμού δεν μπορώ να πάω να χρησιμοποιήσω μεθόδου. Πρέπει να έχω ένα όνομα, όπω είναι το χ για παράδειγμα, και πάνω στο όνομα το οποίο απεικονίζει έναν αριθμό να έχω πρόσβαση στι μεθόδου. Να ρίξουμε μια ματιά γρήγορα και στι στατικέ μεθόδου που προσφέρει η number. Οπότε, το αντικείμενο κατασκευαστή number ορίζει επίση ένα πακέτο από στατικέ μεθόδου, οι οποίε είναι χρήσιμε σε ειδικέ περιπτώσει. Έχουμε την isNan που είναι true αν αριθμό χ είναι nan. Τώρα αυτό δεν το είχαμε αναφέρει, είχαμε κάνει μια αναφορά στον άνθρωπο από τα πιο βλαμμένα πράγματα τα οποία υπάρχουν είναι τι γίνεται με το not a number, έτσι. Α, θα το δούμε αμέσως με τα κράτα όμως την επιφυλάξη, δηλαδή επιστρέφει true, αν έχουμε τελεία is none έχουμε γράψει α, και πάμε και του χώνουμε ένα όρισμα, έτσι, σύγγνωμη έχουμε γράψει number τελεία is none και του έχουμε χώσει ένα όρισμα και θα μας επιστρέφει true αν ο αριθμό είναι να... Μετά έχουμε την εισφήνη true αν ο αριθμός είναι πεπερασμένος, την εισήντικερ true αν ο αριθμός είναι ακέραιος, Επίσης έχουμε το ParseInt, το οποίο μετατρέπει τη συμβολοσυρά χ σε ακέρο με βάση αριθμητικό σύστημα. Αυτό εδώ το όρισμα μάλιστα είναι προαιρετικό. Τη parse float, η οποία μετατρέπει τη συμβολοσυρά χ σε πραγματικό με βάση το αριθμητικό σύστημα που πάλι έχει αυτό το δεύτερο προαιρετικό όρισμα. Επίσης έχουμε ένα πακέτο αποστατικά properties δεδομένων, τα οποία θα τα δούμε μάλλον καλύτερα αναλυτικά ένα-ένα ένα με το παράδειγμα. Πάμε να το δούμε λοιπόν το παραδειγματάκι αυτό εδώ, απλά για να έχουμε μια εικόνα αναφορικά και με αυτές τις ε, στατικές μεθόδους οι οποίες προσφέρονται στην number για να έχουμε πλήρη εικόνα. Οπότε, για να το πάρουμε από την αρχή, εδώ βλέπεις μια πατέντα βαρεμάρας, εντάξει, δηλαδή ήθελα να χρησιμοποιήσω στατικά μέλη κατά κόρον. Οπότε για να μην γράφω number. Τελεία, γράφω ένα συνώνυμο, νήσουν με το number. Το number είναι ένα αντικείμενο, οπότε η αναφορά του n έτσι αναφέρεται πλέον στο ίδιο αντικείμενο που αναφέρεται το number. Και έτσι αντί να γράφω number. ε και να γράφω number. Τελεία, κτλ. Ε, τώρα γράφω απλώ νη. Τελεία και κάνει ακριβώ το ίδιο. Οπότε έχουμε και λέμε, ξεκινάμε με το ε το οποίο είναι το ελάχιστη απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών αριθμών. Θυμάσαι στο μάθημα για τους αριθμούς είχαμε πει ότι χρησιμοποιείται ένα συγκεκριμένο πρότυπο ε, για τους αριθμούς, δεν μπορούμε να απεικονίσουμε όποιον αριθμό γουστάρουμε, οπότε το ελάχιστο πλάτος μεταξύ δύο διαδοχικών αριθμών είναι περίπου 10 στη μείον 16, εντάξει, 1 προς 10 στη 16, το οποίο είναι το γνωστό για τους numbers, το οποίο ισχύει σε όλες τις πρακτικά της γλώσσας προγραμματισμού. Αμέσως μετά έχουμε τον ελάχιστο ασφαλή ακέραιο και τον μέγιστο ασφαλή ακέραιο. Αυτή εδώ είναι οι δύο, τα δύο όρια ακεραίων που μπορούμε να παίξουμε. Εντάξει, βλέπεις την ελάχιστη και τη μέγιστη τιμή. Έχουμε το min value και το max value, το οποίο προσοχή. Το max value είναι ο μεγαλύτερος θετικός αριθμός τον οποίο μπορούμε να απεικονίσουμε, που είναι 10 πάντα βέβαια με τους περιορισμούς που έχουμε στα σημαντικά ψηφία κτλ. Και, έχουμε μετά το mid value ότι είναι ο ελάχιστος θετικός αριθμός τον οποίο μπορούμε να απεικονίσουμε, το οποίο είναι 10-324 περίπου, εντάξει. Έπειτα έχουμε αυτές τις συμβολικές σταθερές, το negative infinity και το positive infinity, τα οποία έχουν οριστεί και στη γλώσσα και μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε κατευθείαν. Και τώρα, εδώ είναι το βλάμενο που σου έλεγα. Εντάξει, έχουμε ότι είναι το none ίσο με το none. Έτσι, είναι τον αν ίσο με τον αν. Και η απάντηση την οποία βλέπει εδώ βεβαίω είναι false. Τώρα εδώ πέρα πρέπει να κουτυλίσει την κεφάλαια στον τοίχο 5-6 φορέ, εντάξει, και να δει τι κάνουμε τώρα εδώ. Λέμε, αν κάτι το οποίο δεν είναι αριθμό είναι ίδιο με κάτι το οποίο δεν είναι αριθμό. Καταλάβει, αυτό τον ρωτάμε. Εντάξει. Οπότε η απάντηση είναι false. Γιατί κάτι το οποίο δεν είναι, έτσι, κάτι το οποίο δεν είναι, μπορεί να είναι κάτι άλλο. Οπότε λοιπόν στην αριστερή μεριά ε, έχω κάτι που δεν είναι αριθμό, μπορεί να είναι ένα ελέφαντα. Και στη δεξιά μεριά έχω κάτι που επίση δεν είναι αριθμό, μπορεί να είναι ένα κολοκύθι. Οπότε θα είναι ίσω το κολοκύθι με τον ελέφαντα. Η απάντηση είναι όχι. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν μα βγάζει και εδώ πέρα όχι. Αυτό είναι σχεδόν φιλοσοφικό ερώτημα, τον αν τον είναι ίσο με τον εαυτό του. Η απάντηση βεβαίω είναι όχι. Δεν είναι τον ανήσου με τον εαυτό του, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Αλλά αν θέλουμε να ρωτήσουμε τώρα αν κάτι συγκεκριμένο έχει την τιμή none, Εντάξει, τότε πρέπει να χρησιμοποιήσουμε υποχρεωτικά την isNone. Αυτή είναι λοιπόν μια χρήσιμη ε, μέθοδος, η οποία έχει τεράστια σημασία. Οπότε, ni is none, με όρισμα το ναν. η απάντηση είναι true. Εντάξει. Αμέσως μετά έχουμε αν είναι finite το max value το οποίο υπάρχει, η απάντηση είναι true. Ε, το μόνο που δεν θεωρείται finite είναι τα infinity, τα δύο infinity τα οποία έχουμε ορίσει. Και αμέσω μετά έχουμε το parsing, το οποίο τι κάνει. Παίρνει σαν όρισμα μια συμβολοσυρά και μα τη μετατρέπει σε έναν αριθμό. Άρα λοιπόν, ακέραιο αριθμό, μα επιστρέφει το 5 και έχει και προαιρετικό όρισμα το αριθμητικό σύστημα στο οποίο γίνεται η απεικόνιση του αριθμού. Δηλαδή, αυτό εδώ είναι ο αριθμό του διαδικού συστήματος αρίθμησης και σου ζητάω να μου τον μετατρέψει ακέραιο και πράγματι, ο αριθμό 1-1 του διαδικού συστήματο αρρύθμιση είναι ο αριθμό 3, τον οποίο σωστά επέστρεψε ε, η Parsing. Αυτά λοιπόν. Είναι λίγο κόκο όλε αυτέ τι συναρτήσει. Εντάξει, αλλά ήθελα να έχουμε μια πλήρη εικόνα για το τι θα βρούμε εκεί, ούτω ούτως ώστε να γνωρίζουμε ακριβώ και όλα στη δομή με την οποία ακολουθεί η JavaScript, προκειμένου να κάνει τη σύνδεση primitives και αντικειμένου και έπειτα σε αυτά μπορεί να έχει πάει και να έχει προσθέσει κάποια έξτρα λειτουργικότητα.